Τα νέα. Έχουμε πολλά. Βασικά φάρμακα υπό εξαφάνιση, δημοφιλή και βάσματα, λέει το πρωτοσέλιδο τη εφημερίδα. Παυσίπονα, παιδικέ αντιβιώσει και εμβόλια, ενσουλίνε και βάσματα για το θηρεοειδή. Αγχολητικά, οφθαλμικέ, αληφέ κλπ. Τι λένε οι φαρμακοποιοί, τι προτείνουν οι γιατροί, πού οφείλεται το πρόβλημα, ποιε εναλλακτικέ επιλέγονται για την αντιμετώπιση του. Αυτό όμω αφορά δημοφιλή σκευάσματα και σκευάσματα με τα οποία ανελαστικά πρέπει να πάρουν κάποιοι άνθρωποι, θηρεοειδή, ενσουλίνε για το ζάχαρο. Δεν είναι δηλαδή φάρμακα που λες ότι θα το πάρω μια μέρα, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Έτσι. Όλο το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα, πώς θα γίνουν οι κατεδαφίσεις, τι προβλέπετε για τα παλιά, τα πρόστιμα και ελαφρύνσεις. Μας τα είχε πει και ο κύριος Κυλακάκης παλιότερα εδώ. Η αρχή λέει θα γίνει από τα νέα κτίσματα που κατασκευάστηκαν από τον Ιανουάριο του 2024 και αμέσως μετά παίρνουν σειρά τα αυθαίρετα του 2023. Θα πηγαίνουν από τα πρόσφατα προς τα πίσω. Για να το δούμε. Ό, το έχω ακούσει να εξαγγείλεται 50 φορές. Μόνο. Δεν ξέρω. Μόνο α, και λίγο, καλά λες. Λίγες. Άμα πάρει τι εφημερίδες χιλιάδες φορές. Λοιπόν, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ με κραυγές και ψιθύρους. Τι ετοιμάζει ο Κασελάκης, πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι του με την αριστερά υποψήφιος σε ευρωεκλογές, ο Γαβριήλ Σακελαρίδης. Εδώ ένα άλλο θέμα, έτσι για επιστολική ψήφο από τη Νέα Γουινέα. Πάμε οι καθημερινοί. Οι διακινητές μεταναστών εκμεταλλεύονται τα μποφόρ, αύξηση των ροών στο Ανατολικό Αιγαίο λόγω των καιρικών συνθήκων. Ένα έργο, στο ίδιο έργο, κανονικά θεατές, το ξαναβλέπουμε. Μπόντι, νέες ευκαιρίες για συνεργασία. Από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ινδία, χθες στην υποδοχή που είχε εδώ. Αρχή συνεδρίου σε σκηνικό διχασμού στο ΣΥΡΙΖΑ και μείωση επιτοκίων σε στεγαστικά δάνεια ακόμη και 3% σταθερό για μία τριετία, λέει καθημερινή. Λοιπόν, και έχετε διορία 7 μέρες για τα λύτρα οι απειλές των hacker που συνελήφθησαν. Μάλιστα. Αμερικανικές αρχές. Διορία 7 μέρες για λύτρα. Πολύ ωραία. Πάντως, ήταν πολύ γκλάμορ Υποδοχή του Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν γίνεται και σ' άλλους έτσι. Εφημερίδα των Συντακτών. Ώρα 0 για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει σήμερα το πιο κρίσιμο συνέδριο στην ιστορία του κόμματος. Η σκιά της κρίσης. Ένα είναι το δίλημα. Η συλλογικότητα και συνέστηση ή αυτοκαταστροφή, λέει η Εφημερίδα των Συντακτών. Η επίκληση στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα, ο Στέφανο Κασαλάκη, συνεδρίαση τη πολιτική γραμματεία προκάλεσε αντιδράσεις. Αυτό διαβάσαμε προηγουμένως στο παρασκήνιο. Με τον κύριο Αλέκο που είπε αυτά. Ναι. 1, 2, 3 πολλά τρακτέρ, αγροτικές κινητοποίησεις, κλιμακώνει το ξεκουμός εδώ και ψηφίζεται η πολλωστή αναθεώρηση των ποινικών κωδίκων. 7η, ρε παιδιά, είναι. 7η σε 4 χρόνια. Από το 19. 7η. Σε 5, 4 δεν είναι πάνω. Πόσο. Λοιπόν, θα έχουμε και αγρότες σε λίγο και μελισσοκόμους, αλλά και μελισσοκόμους που κινητοποιούνται, αλλά και αγρότες για να δούμε τι αποφασίζουν εδώ και πέρα. Ελεύθερος τύπος, επέκταση αντικειμενικών σε 2.167 περιοχές. Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πρώτο θέμα αυτό σε ένα τέτοιο τύπο. Άλλο θέμα αυτό που βλέπαμε πριν από λίγο. Συνάντηση Μητσοτάκη Μόντι στο Νέο Δελχή. Η Ελλάδα πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή είναι η σημαντική συμφωνία. Και βρετανικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά μη κρατικά ΕΗ. Τι λες. Έρχονται οι Βρετανοί. Ποια. Για διάβασα. Μήπως έρθουν οι Γερμανοί. Διαβάζω μία τη Δημοκρατία και διαβάζω. Ναι, για να το βρούμε. Και ποια παλιά. Λοιπόν, Δημοκρατία. Όλοι στη φυλακή το νέο δόγμα Μητσοτάκη. Στο γύψο με τον νόμο Φλωρίδη. Σφοδρές αντιδράσεις για τους νέους ποινικούς κώδικες που ψηφίζονται στη Βουλή. Ισοπαίδωση με τις ποινές, απειλείται και η ελευθερία της έκφρασης. Ράμα φύγε, χιλιάδες διαδηλωτές στην Αλβανία κατά του Πρωθυπουργού. Συνέδριο με εχθροπραξίες για τα πάντα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αρχίζει η διαδικασία που θα κρίνει τις εξελίξεις στο κόμμα. Και φάρμακα τριπλασιάζεται η τιμή σε 33 γενώσιμα. Το από κάτω θέμα το διαβάζω εδώ. Θα μας τα πει ο Ατρίδης. Απόγευμα την ο Κασελάκης, πρόεδρος υποεπιτροπία. Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μυρίζει μπαρούτι. Έκαναν από μισό βήμα πίσω και αυτός και οι αντιφρονούντες μέχρι τις ευρωεκλογές. Το ένιγμα Τσίπρα θα παραστεί ο τέος. Θα μιλήσει εάν και εφόσον και τι θα πει. Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο στην απόγευμα. Και το πέρασμα του Μητσοτάκη από την Ινδία. Εδώ θερμή υποδοχή. Λοιπόν, η πράσινη με θρύλο στο τελικό του κυπέλου. Να τα λέμε και αυτά. Καλά, εντάξει τώρα, μην ασχολείσαι. Έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν. Και οι πηγές εισόδων που σώζουν από τις παγίδες των εκμερίων. Γιώργος Αυτιάς γράφει εδώ πέρα. Τι λες. Έτσι. Τι γίνεται, κατεβαίνει ο Αυτιάς. Νομίζω ναι. Λοιπόν. Να κατέβει. Ο ψήφος θα βουλευτείς με την Δημοκρατία. Λοιπόν. Θα βγει, λες. Τι εννοείς. Περπατώντας. Τι εννοείς. Οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι θα κάνουν. Σωστό. Επειδή λένε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό και τα λοιπά. Και... Μπορείς να καταλάβει. Όλοι θα πάνε να μαζέψουν βαλάκια. Όχι, βαλάκια. Εμείς και αυτοί και οι άλλοι και δείξαμε τη στάση μας και τα λοιπά. Μια χαρά. Γεια σου Γιώργο μας. Καλημέρα Γιώργο μας. Η Αυγή, τέταρτο συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ, στοίχημα η ενότητα. Ξεκινά σήμερα το τέταρτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ στο κλειστό γυμναστήριο Εφαλήρου Τέκ Βοντό, με τη συμμετοχή 5.000 συνέδρων και όλη την, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και μετακτικό σύνθημα προοδευτική αντεπίθεση. Τώρα, ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασελάκη, 7. Πού? Μιμή. Πού?
Στο Τακβοντό. Στο συνέδριο. Ξεκινάει το συνέδριο. Ναι, είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι, λέει, μια ώρα ομιλία. Εσύ με αυτό που πάθαμε χτες, χάσαμε και τις μέρες, να πω. Τι να σας πω τώρα. Ριζοσπάστης. Δεν μας νοιάζει, ρε παιδί μου. Εκεί που πεταγόμαστε. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χάσαμε και τις μέρες. Δεν είναι πολλές οι χαρές στη ζωή, Γιάννη. Δεν πειράζει. Δεν έχετε και πολλές πια. Λοιπόν. Να τις χαίρεσαι, Γιάννη. Ριζοσπάστης, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να τις ζεις. Ριζοσπάστης, όχι σε νοσοκομεία επιχειρήσεις. Προσλήψεις και ενίσχυση για τις ανάγκες του λαού. Στις 8.30 ξαναλέμε στην πλατεία Μαβίλη, συγκέντρωση στην Αθήνα. Στις 11 στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλονίκη. 8.30 στην πλατεία Μαβίλη και πορεία προς το Υπουργείο Υγείας που θα περάσει από Μέγαρο Μαξίμου και Βουλή. Ποεδίν, 8.30 Λυσοκόμιο Σύνταγμα, 12 Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Τα λέμε όλα αυτά για το κέντρο. Ό,τι στα πρέπει να κατέβετε στο κέντρο. Συλλαλητήριο, ναι. Λοιπόν, το ποντίκι, όλοι χαμένοι. Υπό αμφισβήτηση στις ευρωεκλογές ο Κασελάκης, τσαλακωμένη εικόνα του κόμματος, χωρίς εναλλακτικές λύσεις και σύμπνοια αντιρρησίας που θα ψάχνονται μέχρι τον Ιούνιο. Στο κόμμα μου, λέει εδώ, στο δικό μου κόμμα. Δεν χωράνε οι ιδιοκτησιακές λογικές. Ωραίο. Στο δικό μου κόμμα. Ωραίο. Ωραίο, στο κόμμα μου, στο δικό μου κόμμα. Το έχουμε πει και άλλη φορά το κόμμα μου, το εγώ. Θυμάσαι. Ναι, ναι. Λέει, ναι, εγώ ναι. Δεν μιλάω ποτέ για μένα. Ναι, ναι. Μου τις πάνε αυτοί που μιλάνε για τον εαυτό τους, αλλά ναι, εγώ, αλλά εγώ λοιπόν. Τους καταδικάζω. Αλλά εμένα μου αρέσει, ναι. Μαύρη φυλακή όλοι αυτοί, αλλά εγώ θέλω να πω. Κόντρα. Λιώμενες φυλακές σε όλη τη χώρα, πίσω από τα κάγκελα, ακόμη και για πλημελήματα με τους νέους ποινικούς κώδικες, αυτά που λέγαμε νωρίτερα, κύριε Παναγιώτη. Σε ποιες αλλαγές υποχρεώθηκε ο Φλωρίδης μετά τις αντιδράσεις δικηγόρων και δικαστών? Αυτό είναι πρώτο θέμα. Και ουραγό στο Βόρειο Αιγαίο, από τις πιο φτωχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ελληνικές περιφέρειες. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Λοιπόν, εστία, λοιπόν. Εξοικείων τα βέλη για τον Πρωθυπουργό, βαθμός 5,85 για το κράτος δικαίου. Το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, τον Μιράντα Ξαφά, Αριστίδη Χατζή, Αλέξανδρου Σκούρα και Γρηγόρη Βαλιανάτου, κατατάσσει την Ελλάδα 25-27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια έρευνα που έγινε για το δίκτυο ατομικών ελευθεριών. Πράγματι, τη βαθμολογεί με αυτό το. Και χαμηλά. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Ο σκληρός δίσκος με τις διασταυρώσεις ΑΔΕ. Ποια στοιχεία συγκεντρώνει η αρχή, από ποιους φορείς, με ποιες προθεσμίες. Πάμε. Και ας μελετάει μάλλον. Δόμνα Μιχαηλίδου, η κάρτα συντάξεις, νέοι ναυτικοί στην ατζέντα του Υπουργείου Εργασίας εδώ πέρα. Και Ελλάδα-Ινδία, 8 τομείς οικονομικής ανάπτυξης. Λοιπόν, τύπος Θεσσαλονίκης, αλλάζει όψη, η Γούναρη ξεκίνησαν έργα στον πεζόδρομο, εργοτάξιο στο κέντρο της πόλης με παρέμβαση στον Πλακόστρωτο, σειρά περί την Αριστοτέλους, όπως δηλώνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και εφημερίδα Εσπρέσο. Τα θέματα πρέπει να συζητάμε, αλλά δεν τα συζητάμε. Ναι. Μπλόκο οργή στην TV. Τι? Πρωινά χαμόγελα μπροστά στις κάμερες και από πίσω, μόλις σβήσουν οι κάμερες, μαχαιρώματα. Τι εννοεί, τι εκπομπές? Ναι. Έχουμε μεταξύ οργή. Των, ναι. Έχουμε λοιπόν, μπιφ. Ναι. Βιτριολικό κουσκούς με Ουγγαρέζο, ομάδα Λιάγκα και στο βάθος του Ξανομικού. Λοιπόν, δεν το αποκρυπτογραφώ σωστά. Θα σου πω εγώ τι γίνεται. Πες μας λίγο. Έχει γίνει ο χαμός με τα μπλοκ που κάνει ο φίλος μου, αδερφικός μου φίλος Μίτσου Ουγγαρέζος, να ξέρεις. Ναι, αυτά που ανεβάζει. Ναι, ναι. Κάνει, όχι, μπλοκ. Μπλοκάρει. Σε μπλοκάρει εσένα. Α, μπλοκάρει ναι. Στα social. Ναι, έχουμε μια παρεξήγηση, σε μπλοκάρει από τα social.